Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα καθώς και από τον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα να δούμε τι γράφουν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Τρύπα στα δημοσιονομικά, ανοίγουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Ψάχνουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για δικαστικούς και ενστόλους. Προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση για το πώς θα γίνουν οι πληρωμές. Οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων που δικαίωσαν δικαστικούς και ενστόλους προκαλούν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι το κόστος ενδεχόμενης επαναφοράς όλων των ειδικών μισθολογίων στα επίπεδα του 2012 θα έφτανε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και εξετάζει τρόπους να αποφευχθεί αυτό το τζουνάμι ή να περιοριστεί τουλάχιστον η τρύπα στα δημοσιονομικά. Παρακάτω διαβάζουμε για τον Δόκτωρ Χαρδούβελη και τον Μίστερ Στουρνάρα, όπως τους γράφει σήμερα Τα Νέα. Αμήχανη ήταν λοιπόν η επανεμφάνιση του Γιάννη Στουρνάρα στη Βουλή, υπό νέο ρόλο πλέον. Ακριβώς δίπλα διαβάζουμε για το μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ ΓΕΝΟΠ αλλά και περιφερειακών για blackout στη Μικρή ΔΕΗ. Ενώ για την καύση νεκρών διαβάζουμε δίπλα η Εκκλησία και η πάλι τα αποτεφρωτήρια. Μπλόκο σε τροπολογία για την χωροθέτηση κέντρων καύσης κοντά στα κημητήρια κάνει η Εκκλησία. Αριστερά διαβάζουμε για ένα αφιέρωμα για τον Φερνάντο Σάντος, μέρες 2004 Σάντος. Δηλώνει πως η αφιέρωση είναι μέσω των νέων στους Έλληνες. Για από κάτω συνεχίζουμε με τον Σαμαρά. Ο Βαλάη Λάμα από τα 11 μέτρα γράφουν Τα Νέα. Για τον Μανολά δείχνει την πισίνα στην Βουτιά και τον μπαπτισμό. Ενώ για τον Καραγκούνη λέει πως είναι ο μαραθώνοδρόμος της ιστορικής νίκης. Περνάμε στο Έθνος τώρα. Μετεξεταστέει έως και 40% σε βασικά μαθήματα. Βατερλό για τους μαθητές της πρώτης λυκείου. Η αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης και η τράπεζα θεμάτων δυσκόλεψαν τους μαθητές στις εξετάσεις. Σχεδόν 4 στους 10 μαθητές της πρώτης λυκείου κόπηκαν στις προαγωγικές εξετάσεις που διεξήχθησαν κατά 50% μέσω της τράπεζας θεμάτων και κινδυνεύουν να μείνουν στην ίδια τάξη. Βαθμολογική καθίζηση καταγράφεται σε άλγεβρα, γεωμετρία και αρχαία. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια φωτογραφία του Χριστόδουλου Ξηρού και γράφει νέα υπόθεση Λουίζης Ριανκούρ με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Αποκάλυψη τον είδαν στον Φάληρο, αλλά τον έχασαν οι άνδρες της Ελλάς. Σε απόσταση αναπνοής από τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη έφτιασαν λοιπόν οι αρχές. Και στην αριστερή στήλη του Έθνους βλέπουμε το ένθετο συντάξεις για το ΙΚΑ Δημόσιο ΔΕΚΟ και τράπεζες, το οποίο ένθετο αναλύει για τις 7 παγίδες στο δρόμο προς την σύνταξη. Από κάτω ακριβώς για το θέμα με τους ένστολους και τους δικαστικούς και τα σεμινάρια για τα ειδικά μισθολόγια. Ενώ για τον τουρισμό διαβάζουμε πάνω από 22 εκατομμύρια θα είναι οι αφίξεις. Όλα τα ρεκόρ θα σπάσει φέτος ο τουρισμός. Όλες από τις αφίξεις των τουριστών. Στον ελεύθερο τύπο τώρα φουσκωμένες είναι οι βαθμολογίες παρά το μαθηματικό Βατερλό. Μπάχαλο στην πρώτη λυκείου με την τράπεζα θεμάτων. Μεγάλο μέρος των εξεταζομένων έγραψε κάτω από τη βάση σε άλγεβρα και άλλα μαθήματα. Οι καθηγητές όμως βαθμολογούν με επιοίκεια. Αύριο τελειώνει η αγωνία για τους 82.000 μαθητές με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που θα προσμετρηθούν στις επιδόσεις τους για εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Ενώ διορθωτικές παρεμβάσεις εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας αν διαπιστωθούν προβλήματα με τις βαθμολογίες. Διευρύνονται τα οικονομικά κριτήρια για μεταγραφές των φοιτητών. Ένα πλήρες λοιπόν αφιέρωμα από τον ελεύθερο τύπο για την παιδεία. Συνεχίζουμε παρακάτω. Διαβάζουμε πως υπάρχουν πιέσεις για νέα ρύθμιση χρεών στην εφορία που πλέον θα φτάσει τις 100 δόσεις. Δεξιά βλέπουμε για τις δύο συλλήψεις που έγιναν στην Αθήνα με θύματα ελληνικής κομπίνας, 360.000 Γερμανοί τζογαδόροι. Μεγάλη είναι η πλειοψηφία, συνεχίζουμε παρακάτω, για ποιος είναι ο Μάξιμος που εξελέγει ως Μητροπολίτης Ιωαννίνων. Και ακριβώς από κάτω διαβάζουμε για το Μουντιάλ. Καθώς ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάθε μέρα ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ, ένα δωδεκασέλιδο μάλιστα αφιέρωμα, παγκόσμια υπόκληση λοιπόν για την εθνική. Τα 5 κλειδιά της πρόκρισης, οι κινήσεις του Σάντου με Λάζαρο, Σαμαρά, Μανολά, Σάμαρη και Μανιάτη, οι οποίοι έφεραν τον θρίαμβο. Και βλέπουμε στη φωτογραφία αντικατάσταση από το αγάλματος του Ιησού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με τον Ζορμπά. Περνάμε τώρα στην καθημερινή.
Εργασία σε άλλο κλάδο και άλλη πόλη θα πρέπει να αναζητήσουν μέσα στην Ελλάδα περίπου 640.000 άνεργοι. Περισσότεροι λοιπόν από τους σημερινούς ανέργους θα πρέπει να αναζητήσουν εργασία σε άλλον κλάδο από αυτόν στον οποίο απασχολούνταν στο παρελθόν. Και 500.000 από αυτούς θα πρέπει να φύγουν από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη της Endeavor Greece που πραγματοποιήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκτός από την τεχνολογία, οι κλάδοι που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξη στην Ελλάδα αφορούν κυρίως δραστηριότητες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση τροφίμων, αλλά και σε βαθμό και σε μεγάλο βαθμό είναι τα logistics. Η προσπάθεια έβρεσης εργασίας σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση πλην της βιομηχανίας τροφίμων, το εμπόριο, η ιατρική, η παροχή νομικών υπηρεσιών είναι σε μεγάλο βαθμό αδιέξοδη. 2 στις 3 θέσεις εργασίας που χάθηκαν στη διάρκεια της κρίσης δεν θα ανακτηθούν από τους ίδιους κλάδους σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Πάντως, όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα έχουν βρει διέξοδο στο εξωτερικό. Μόνο το πρώτο πεντάμινο του 2014 μετανάστευσαν 50.000 άτομα. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε τους γερανούς και γράφει ο χορός των γερανών. Την πρώτη λοιπόν χορογραφία φιλοξένησε χθες το βράδυ ο χώρος του εργοταξίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάλιρο. Σολίστες, οι 10 τεράστιοι γερανοί του εργοταξίου, οι οποίοι κινήθηκαν υπό τους ήχους της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ακριβώς δεξιά, διαβάζουμε για τον πονοκέφαλο στο Μαξίμου και τις αποφάσεις για τους μισθούς από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρακάτω για την πτώση στο 20,8% των εξαγωγών τον Απρίλιο με εμπορικό έλλειμμα 7,1 δις. Ενώ αριστερά διαβάζουμε σε Επιτροπή της Βουλής με ήπιους τόνους έγινε η έγκριση τοποθέτησης τουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά πλειοψηφία λοιπόν εγκρίθηκε χθες από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η τοποθέτηση του Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε ήπιους τόνους, καθώς οι ενστάσεις από πλευρά αξιωματικής αντιπολίτευσης απήχαν από τις πρόσφατες εξαιρετικά επιθετικές τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή του κύριου Στουρνάρα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια τώρα διαβάζουμε πως είναι στα άκρα για την ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε παρά την αύξηση οφειλών, πάνω από τους στόχους είναι τα έσοδα και για τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, αντιδράσεις κατά της συγκυβέρνησης και το ξεπούλημα της εταιρείας. Μικρή ΔΕΗ, μεγάλη κάψα. Έκρηξη κινητοποιήσεων στη Δυτική Μακεδονία και 48 ώρες απεργίες των εργαζομένων για την υπεράσπιση της ΔΕΗΣ. Παλαϊκό συλλαλητήριο απόψε στις 8 στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας και καταλήψεις στις πύλες των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Εορδαία, το Αμιντέο και την Φλόρινα από τους κατοίκους των ακριτικών πόλεων που αντιστέκονται στα σχέδια της συγκυβέρνησης για τεμαχισμό και ξεπούλημα του φιλέτου της ΔΕΗ. Την ανάγκη ανάσχεσης των σχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα εξηγήσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε κεντρικό ξενοδοχείο ενώπιον εκπροσώπων κοινωνικών, συνδικαλιστικών καθώς και πολιτικών φορέων. Αριστερά διαβάζουμε για τον νόμο των χωροταξιακών, ναι σε όλα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, παρά τις αντιδράσεις και τις καταγγελίες, η κυβερνητική πλειοψηφία ενέκρινε το χωροταξιακό νομοσχέδιο. Στο κενό έπεισε ωστόσο η προτροπή των εκπροσώπων της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για να ορθώσουν το ανάστημά τους. Συνεχίζουμε με τα κόκκινα δάνεια και τον κόδωνα κινδύνου που υπάρχει για αυτά. Ο τέος Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας φόρεσε το κουστούμι του κεντρικού τραπεζίτη και έδωσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πολίτες που έλαβαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο βρίσκονται σε απόγνωση και ξεκινούν δικαστικό αγώνα. Η μέρα κατά των ναρκωτικών διαβάζουμε. Λίγοι γιορτάζουν, πολλοί υποφέρουν. Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποιούν σήμερα άνθρωποι που στέλνουν μήνυμα ελπίδας για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χρήστες παραμένουν αβοήθητοι, καθώς δομές αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης υπολειτουργούν και έτσι είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας τους. Στο δρομοκαίτιο βλέπουμε παρακάτω, υπάρχει μαύρη τρύπα καθαριότητας. Ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, μη τήρηση των συμβάσεων, απόδοση μειωμένου αριθμού ενσύμων, εκαθαριστικά για την εφορία με ποσά που δεν υπήρχαν χωρίς δώρα και επιδόματα, αλλά και απειλές αν αντιδράσουν, εισπράττουν οι υπάλληλοι της εταιρείας που ανέλαβε τον καθαρισμό του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Και παρακάτω διαβάζουμε για το αεροδρόμιο του Βερολίνου και το γιοφύρι της Μέρκελ. Είναι άραγε οι Γερμανοί πιο πειθαρχημένοι, πιο αποτελεσματικοί και κυρίως πιο αδιάφθοροι από τους Νότιους. Το νέο αεροδρόμιο.
Αεροδρόμιο Αιώνιο Γιαπή στο Βερολίνο αποτελεί με τις απίστευτες καθυστερήσεις και τις πατάλιδες εκατομμυρίων παράδειγμα προς αποφυγή. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε την φωτογραφία του Μουντιάλ, Δαλάη Λάμα της Εθνικής. Ο Δαλάη Λάμα λοιπόν της Εθνικής είναι πλέον για τους συμπαίκτες τους ο Γιώργος Σαμαράς. Όταν οι άλλοι έχουμε 200 σφιγμούς, αυτός έχει 5, είπε ο Κατσουράνης. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία που έκανε χθες στον γύρο του κόσμου, λίγο μετά το πέναλτι γκολ που το χτύπησε εύστοχα χωρίς να νιώσει τίποτα, όπως είπε. Προσπάθησε να παρηγορήσει τον εξουθενωμένο ωστόσο τερματοφύλακα της άκτης Ελεφαντοστού. Στην ελευθεροτυπία συνεχίζουμε. Αυτοί που θεωρητικά τάχθηκαν να τις φυλάνε, ξεπουλάνε και τις θερμοπύλες. Στο σφυρί είναι οι αιματικές πηγές και 785 στρέμματα της ιστορικής περιοχής. Ακόμη ένας χώρος ιστορικής σημασίας και μνήμης έρχεται στην δημοσιότητα με το Πολίτε που κρεμάει το Ταϊπέδ. Στα χέρια ιδιωτών λοιπόν θα περάσουν και οι αιματικές πηγές θερμοπυλών μαζί με 785.398 τετραγωνικά μέτρα της ευρύτερης περιοχής. Διόλου συμπτωματικά, αλλά πολύ στοχευμένα, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές πληροφορούνται από την ιστοσελίδα του Ταμείου για το ευρύτερο ενδιαφέρον της περιοχής με αναφορές στον ύφεστο, τον Ηρακλή και βεβαίως τη μάχη των θερμοπυλών και στο ιστορικό όχι, στην επέλαση των Περσών που είπαν οι 300 του Λεωνίδα και οι 7 θεσποιείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι ανέκδοτα. Αλλά δεν είναι. Είναι ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο στην εκποίηση με δόσεις και σε τιμή ευκαιρίας της χώρας. Παραπάνω διαβάζουμε για το δημόσιο το οποίο παγώνει οφειλές των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ασφυξία στην αγορά υπάρχει για 77 δις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αριστερά διαβάζουμε για τον Μανώλη Γλέζο και μια ζωή ήταν ανυπάκουος στις αυθεντίες. Τίποτα δεν τον εμποδίζει να τα καταφέρει, υπό αλήψεις Τσίπρας. Για τον αϊθαλή ηγέτη της αριστεράς, στην παρουσίαση του βιβλίου της Ρένας Δούρου, μια κουβέντα με τον Γλέζο. Απεργή πείνας βλέπουμε παρακάτω, παράσταση στα κελιά κατά του Γκουαντάναμο. Θεατρική παράσταση διαμαρτυρίας έδωσαν οι απεργοί πείνας κρατούμενοι στον Κορυδαλό, αντιδρώντας στη δημιουργία φυλακής Γκουαντάναμο. Η κυβέρνηση είναι πρώτων ευθυνών της, δήλωσε η βουλευτής Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για τα πανεπιστήμια βλέπουμε από κάτω και τα ΤΕΗ νέα κριτήρια θα υπάρξουν στις μεταγραφές των φοιτητών. Ενώ δίπλα βλέπουμε για το πως το μέλλον έρχεται με γαϊδούρια. Η ηλιακή ενέργεια που φέρνουν τα γαϊδούρια στις στάνες στα ορεινά της Σμύρνης στην Τουρκία, εκεί που όπου δεν υπάρχει ούτε ρεύμα ούτε δρόμους, εξασφαλίζει στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να δουλεύουν νύχτα, να βλέπουν τηλεόραση και να φορτίζουν το κινητό, καθώς και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Βλέπουμε και μια χαρακτηριστική φωτογραφία από αυτό. Δεξιά διαβάζουμε για την συμφωνία των τζιχαντιστών, οι οποίοι φτιάχνουν κράτος της Αλ-Κάιντα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πως το βλέμμα είναι στραμμένο στη Ρωσία, καθώς το ΝΑΤΟ μπαίνει και στην Γεωργία πλέον. Στη Δημοκρατία τώρα, ομάδα 6 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απαιτεί ίση μεταχείριση με τους δικαστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θέσει θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας. Εμπλοκή για τους μισθούς στρατιωτικών, πυροσβεστών, λιμενικών και αστυνομικών. Τι αυξήσεις θα πάρουν αν... Με υποθέσεις λοιπόν οι αυξήσεις, πίνακας με τα χρήματα που θα δοθούν αναβαθμό όταν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβάζουμε εδώ. Ενώ ακριβώς παρακάτω διαβάζουμε για την στροφή 180 μοιρών, το χειροφύλημα του Τσίπρα στον κύριο Στουρνάρα. Ξέχασε τις αγριάδες και το βέτο που είχε θέσει το Σαμαρά μετά τις εκλογές για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεξιά διαβάζουμε πως σε 25 χρόνια θα μειωθεί η ανεργία. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τη μελέτη της Endeavor Greece, στην οποία μετέχει και η σύζυγος του Κυριάκου. Δεξιά βλέπουμε για την εκκλησία όπου ο Ιερώνυμος νίκησε τον Βαρθολομαίο, ο Μάξιμος Παπαγιάννης, τα Ιωάννινα, ποιοι είναι οι άλλοι τρεις ιεράρχες που εκλέχθηκαν στις σκηνές Μητροπόλης. Έγκλειστη, διαβάζουμε δίπλα στο σπίτι, μέχρι νεοτέρας είναι η Ελένη Ζαρούλια. Διαφωνία, ανακριτή και εισαγγελέα υπάρχει ωστόσο. 37 χρόνια συνεχίζουμε παρακάτω κάθριξη στον οικολόγο Δημοσθένη Βεργή για καταπάτηση δημόσιας έκτασης. Ενώ στο κάτω μέρος της Δημοκρατίας διαβάζουμε για τους δύο Έλληνες απατεώνες, οι οποίοι έφαγαν 36 εκατομμύρια ευρώ από 360.000 Γερμανούς τζογαδόρους. Σειρά έχει η ημερεσία, κόμβος πληροφορικής η Αθήνα για τον Dow Chemical από τη IMB.
Έρχονται στην Ελλάδα λοιπόν οι ξένοι κολοσσοί. Η κινέζικη Foxconn ενδιαφέρεται για κέντρο συναρμολόγησης iPhone και iPad στο Θριάσιο. Σημαντικό είναι ωστόσο και το ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό κατασκευής του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο. Στους 28 μέχρι στιγμής είναι οι ενδιαφερόμενοι. Παρακάτω διαβάζουμε για την προειδοποίηση από τον νέο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και την θηλιά των 77 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε πιο κοντά στις θέσεις του άξονα του Παρισιού και Ρώμης βρίσκεται πλέον η Γερμανία. Ευέλικτο σύμφωνο θέλει τώρα και η Μέρκελ. Αύριο αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τον Γιούνκερ. Προσπάθεια λοιπόν να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο Βερολίνο και τις χώρες του Νότου θέλει λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Με δηλώσεις της, η Γερμανίδα Καγκελάριος αφήνει περιθώρια για χαλαρότερη εφαρμογή των κανόνων δημοσιονομικής προσαρμογής, προσεγγίζοντας τις θέσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας. Στην Αυγή συνεχίζουμε. Εκδήλωση το απόγευμα θα γίνει για συντονισμό δράσης. Καταλήτης τις εξελίξεων ο αγώνας για τη ΔΕΗ. Βαθιά ανησυχία υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ και αναταράξεις τη Νέα Δημοκρατία μετά την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε πως η Τράπεζα των Θεμάτων έβγαλε στους μαθητές τον δρόμο σε όλη τη χώρα λοιπόν, αυτοδιοργανωμένη διαμέσου μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι μαθητές διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για την παιδεία. Στον ριζοσπάστη διαβάζουμε αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Ανακοίνωση του ΚΚΕ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τα επίσημα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά για τη ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των χρηστών, για την περιθωριοποίησή τους και για τα τραγικά αδιέξοδα που η κρίση έχει πολλαπλασιάσει. Η αιμονή της κυβέρνησης στην αποτυχημένη πολιτική δεν είναι τυχαία. Το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετεί αφενός αδιαφορεί για τις ζωές των ανθρώπων, όταν μάλιστα αυτές δεν αποφέρουν οικονομικό κέρδος, και αφετέρου γιατί η κατάδια ενός μέρους ανθρώπων αποτελεί φόβητρο για τους υπόλοιπους, για να μην διαμαρτύρονται ενάντια στα συστήματα και την αντιλαϊκή πολιτική που γεννούν και φωντώνουν τα λαϊκά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης. Το κεντρικότερο δηλαδή πρωτοσέλιδο είναι σήμερα αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Στην αυτεμπορική συνεχίζουμε. Ειδικό συμβούλιο προωθείται, το οποίο προωθεί πλαίσιο για ολοκληρωμένη λύση τελευταίας ευκαιρίας. Σχέδιο για τα κόκκινα χρέη των επιχειρήσεων, στο οποίο εμπλέκονται τραπεζίτες, ταμεία καθώς και προμηθευτές. Κατά πολέμηση ανεργίας διαβάζουμε δίπλα με νέες μονάδες. 1 εκατομμύριο είναι οι χαμένες θέσεις εργασίας. Ενώ ακριβώς παρακάτω διαβάζουμε για το Υπουργείο Οικονομικών και τις παλιές και νέες οφειλές προς το δημόσιο, οι οποίες υπέρβησαν το Μάιο τα 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Ληξιπρόθεσμα στα όρια επιφυλακής εκφράζονται φόβοι ότι δυναμητίζεται επικίνδυνα η δημοσιονομική προσαρμογή. Και πάνω-πάνω βλέπουμε την Όλγα Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού, όπου λέει πως ο τουρισμός θα επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής με τις σκιές, καθώς υπάρχει δυσφορία που κάποια δυσφορία έστειλαν οι Ευρωπαίοι πολίτες μέσω των ευρωεκλογών πριν από ένα μήνα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες να αποδείξουν το ότι έλαβαν και πως έλαβαν το μήνυμα και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν με συγκεκριμένο τρόπο αυτή τη φορά στο καθολικό αίτημα για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπέι, θα παρουσιάσει στη Σύνοδο ολοκληρωμένο σχέδιο, ενώ αρκετοί ηγέτες θα συμβάλλουν επίσης στη συζήτηση με ιδέες και προτάσεις. Η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί και στην εκλογή του νέου Προέδρου της Κομισιόν. Και κλείνουμε την πολιτική μας ενημέρωση με την Εσπρέσο, που διαβάζουμε πάνω-πάνω πως καταζητείται ο οικολόγος βουλευτής Δημοσθένης Βεργής, ο οποίος καταδικάστηκε σε 37 χρόνια κάθειρξη για την καταπάτηση δημόσιας έκτασης. Να περάσουμε τώρα να δούμε και τα νέα από τον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στη Sport Day σήμερα μεγάλη φωτογραφία για την εθνική μας με το άγαλμα του Ιησού στο Ρίο Ντετζανέιρο να κρατάει την ελληνική σημαία. Διαβάζουμε λοιπόν, Ρίο ερχόμαστε. Ονειρευτείτε ελεύθερα, αυτή η ομάδα είναι ικανή να τα πετύχει όλα. 40 σελίδες, τα πάντα για την Ελλάδα διαθέτει η Sport Day. Περνάμε στην Goal News, όπου βλέπουμε και εδώ κάτι αντίστοιχο. Η ομάδα που ξέρει πως γράφεται η ιστορία και έχει το ταβάνι της στον ουρανό, ετοιμάζεται για την τεράστια πρόκληση με την Κώστα Ρίκα για τις 8 του κόσμου.
Περηφάνεια είναι ο κεντρικός τίτλος σε μια φωτογραφία με τους περισσότερους παίκτες της εθνικής μας και από κάτω γράφει «To be continued». Εγκόμια από Ρομπέρτο Κάρλος, βλέπουμε πως η Ελλάδα έκανε πάρτι και μπορεί να κάνει κι άλλο, δήλωσε ο Κάρλος. Στο φως των σπορ τώρα, Ελλάδα φως. Μια Ελλάδα φως είναι ο κεντρικός τίτλος, παγκόσμια λάψη για τον άθλο της εθνικής και εγκόμια από ολόκληρο τον πλανήτη προς μια ομάδα που κρατούσε το καλύτερο για την πιο κρίσιμη στιγμή. Οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους, πανηγύρισαν με την ψυχή τους και ένιωσαν περήφανοι εν μέσω κρίσης, βλέποντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να τους αντιπροσωπεύει περισσότερο από ποτέ. Στην πράσινη τώρα, γίγαντας δεκαετία, στο νούμερο 1 σέντερ στον κόσμο της ηλικίας των 17 ετών, ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι παίκτης του Τριφυλιού. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που με έφερε στην ομάδα και τον Αργύρη Πεδουλάκη που με πίστεψε από τα 14 μου, δηλώνει ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας. Η μεγαλύτερη ελπίδα της χώρας λοιπόν στο μπάσκετ φόρεσε την πράσινη φανέλα. Στην ώρα των σπορ συνεχίζουμε. Με Μιλοβάνοβιτς μπαίνουν νέα δεδομένα στο τραπέζι για τις μεταγραφικές επιλογές και η ΑΕΚ ανοίγει το παιχνίδι. Μεγάλη ικανοποίηση με Μελισανίδη και Μπάγεβιτς για την ατζέντα που τους παρουσίασε, τις διασυνδέσεις τους στη διεθνή αγορά και τις ιδέες για τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Εμφανίστηκε διαβασμένος ακόμη και για περιπτώσεις από την ελληνική αγορά που ωστόσο απασχολούν την Ένωση. Στον πρωταθλητή συνεχίζουμε με τα γραφική επίθεση για κάθε νέο ταλέντο. Κόκκινη εθνική. Νέο συμβόλαιο με Σιώβα παίρνει σειρά ο Σάμαρης. Το οποίο νέο συμβόλαιο, την οποία νέα μεταγραφή θέλει ο Μαρινάκης. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε την τιμωρία των παικτών του θρύλου, την οποία ζητά ο Βασιλακόπουλος, με συμπεριφορά δικτάτορα, όπως γράφει ο πρωταθλητής. Η απάντηση από τους Αγγελόπουλους είναι πως άσε τους εγωισμούς και δέξου την ασφάλιση. Στον Γαύρο τώρα, η αλήθεια για Ντουρμπάζ και Νιάγκ. Ισχύει η αποκάλυψη από Σουηδία ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του υδραυλικού, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Γαύρος, Σουηδού διεθνούς εξτρέμ που διατρέπει στην Τουρκία. Γιατί στο Μιλάνο θεωρούν βέβαιη τη μεταγραφή δανεισμό του Νιάγκ. Οι Ισπανοί στέλνουν Πέδρο Λεόν και οι Ιταλοί τον Μπουλντόζα Ζώνατας. Κασάμι πρώτα και μόνο αν χαλάσει Κλίεσταν. Οι συζητήσεις γίνονται ωστόσο και για Ζνιάκ και παρελθόν ο Μίγκελ Τόρες. Για το Σάμαρη διαβάζουμε παρακάτω. Ο θρύλος μετά το Μανολά έδεσε τον Έλληνα διεθνή με ένα νέο συμβόλαιο. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Θρύλος και εθνική. Κρατάνε χρόνια τώρα όρθιο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στους 16 του Champions League, στους 16 του Mundial. Την ίδια ώρα, οι γνωστοί άγνωστοι απαξιώνουν το θρύλο καθώς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Livesport διαβάζουμε κεντρικό και εδώ θέμα για την εθνική. Συνέντευξη στον Γιώργο Κοσμά από τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, ο βράχος της τεχνικής που ανάγκασε και την Ντρόγκμπα να υποκληθεί μπροστά του. Μιλάει στη live για το επόμενο ιστορικό στοίχημα της Ελλάδας στην Βραζιλία. Ακόμα πιο ψηλά είναι ο κεντρικός τίτλος. 39 σελίδες επίσης έχει σήμερα η Livesport για την εθνική του Μουντιάλ, καθώς και συμβουλές για το τι θα παίξετε στο στοίχημα. Και κλείνουμε την αθλητική μας ενημέρωση με την Γάτα, όπου διαβάζουμε αυλαία στην φάση των ομίλων με μεγάλα φαβορή και πολλά γκολ. 7 φορές τα λεφτά μας με 4 μάτς. Και εδώ πέρα στο πρωτοσέλιδο δείχνει και άλλες 4 σούπερ επιλογές που μπορείτε να τις δείτε. Σούπερ ανάλυση επίσης έχει Γάτα για κάθε παιχνίδι. Μια ολόκληρη σελίδα για τον κάθε αγώνα του Μουντιάλ περιλαμβάνει αναλυτικά η Γάτα. Είδαμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Να δούμε και μερικά από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί έως αυτή την ώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, στο οποίο διαβάζουμε «Δώστε και σώστε». Στο τραπέζι είναι η βελτίωση των όρων εξόφλησης χρεών και η εκτείναξη ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και κόκκινων δανείων. Οικονομικό θέμα λοιπόν είναι το πρώτο πρωτοσέλιδο. Περνάμε τώρα στο επόμενο, στο οποίο διαβάζουμε καταδίκη 37 ετών. Βαριά καμπάνα στον Δημοσθένη Βεργή για καταπάτηση δημόσιας έκτασης. Συνεχίζουμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα πρωτοσέλιδο για την εθνική μας. Γράφουμε ιστορία. Ο Σάντος μίλησε για την επική πρόκριση και το ταξίδι που συνεχίζεται. Η χθεσινή βραδιά ανήκει στους ποδοσφαιριστές, δήλωσε ο
Σάντος. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι και η Κώστα Ρίκα, ωστόσο, συμπληρώνει πως είναι δύσκολη αντίπαλος. Αυτά είναι τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από το ζούγκλα.gr. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε να δούμε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία λέει πως θα παράσχει βοήθεια στους Δήμους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου ΕΣΠΑ. Αναφέρει συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μεξής και εξηγεί ότι τώρα η φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ, δηλαδή από το 2014 έως και το 2020, είναι η υλοποίηση έργων με δυνατότητα αντισταθμιστικών οφειλών και παραγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων. Να δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες τι είπε στην συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΑΜΠΕ. Κύριε Μέξη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη προς το ΑΠΕ. Έχουμε μπροστά μας το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΣΕΣ όπως λέμε. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση. Τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει η ΕΤΑ στους Δήμους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτητικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν? Όσον αφορά την έξυπνη εξειδίκευση, είναι μια φράση η οποία είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. Σημαίνει ότι θα πρέπει να εξειδικεύσουμε ανθρώπους
σε τεχνολογίες και κοινοτομίες, ούτως ώστε η βοήθεια που θα δώσουμε να είναι αηφόρα και να μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργήσει και μόνη της στο επόμενο διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η ΕΕΤΑ θα προσπαθήσει και ξεκινώντας με την ενημέρωση καταρχάς των αιρετών δημάρχων και δημοτικών συμβούλων και με κάποια ας πούμε σεμινάρια και ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ των στελεχών της ΕΕΤΑ και των ανθρώπων των Δήμων να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την άμεση υλοποίηση του ΕΣΠΑ ούτως ώστε να μην χαθεί και κανένας πόρος. Όσον αφορά τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μας. Mm-hmm. Πέρα από την ενημέρωση και την επεξήγηση του τι ακριβώς πρόκειται, θα μπορεί να παράσχει ΕΤΑ και κάποια χείρα βοηθείας? Αυτό που έχουμε κατά νου είναι και σε συνεργασία με άλλους φορείς όπου αυτό απαιτηθεί, να είμαστε παρόντες σε όλους τους Δήμους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, και να οριμάζουμε και έργα για τη νέα προγραμματική περίοδο, όχι βέβαια έργα βιτρίνας που δεν προβλέπονται πλέον στο νέο ΕΣΠΑ, αλλά έργα ουσίας, τα οποία θα χρειαστεί να αναπτύξουν και τοπικές οικονομίες, ούτως ώστε να καταστεί και βιώσιμη η ανάπτυξη στο μέλλον. Θέλω λίγο να μας πείτε, όταν λέμε έργα ουσίας, ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε, γιατί έχουμε μάθει σε δρόμους και πλατείες. Όταν λέμε έργα ουσίας, εννοούμε ένα έργο το οποίο μπορεί να έχει αντισταθμιστικά ωφέλη και αποτελέσματα στην τοπική οικονομία. Δηλαδή να μπορεί να παράξει οικονομικά αποτελέσματα τέτοια ώστε να, γιατί όχι, να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας και να μπορεί να συνεισφέρει στο έργο που θα κάνει ο Δήμος και ο Δήμαρχος που έχει εκλεγεί. Αυτό εξαρτάται ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο Δήμος. Σε άλλο μπορεί να είναι μια κοινωνική επιχείρηση, σε κάποιο άλλο μπορεί να είναι μια δημοτική επιχείρηση, ένας εξυγχρονισμός των ΔΕΙΑ και άλλα τέτοια έργα. Το 63% όσων επιλέγησαν δήμαρχοι, δηλαδή 212, είναι νέοι, εκλέγονται για πρώτη φορά και έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από το νέο ΕΣΠΑ και την υποχρέωση της στήρησης των προϋπολογισμών. Μπορεί με κάποιο τρόπο η ΕΤΑ να τους βοηθήσει? Το ότι είναι το 63% νέοι δήμαρχοι είναι και μια ευκαιρία ταυτόχρονα και μια πρόκληση για την ΕΤΑ να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τις ευθύνες που τους αναλογούν για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Προφανώς και εμείς θα κάνουμε ό,τι γίνεται και ό,τι περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους όπου χρειαστεί και να τους, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προϋπολογισμών, να τους στηρίξουμε όπου αυτό απαιτείται με διορθωτικές κινήσεις ή με συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούμε να έχουμε. Και στο εγγύς μέλλον έχουμε σκοπό να αναβαθμίσουμε το data center που έχει εδώ η υπηρεσία, ούτως ώστε να ακουμπούν όλα τα συστήματα των Δήμων σε εμάς και να είναι και πιο οικονομικά διαχειρίσιμα από αυτούς. Το εξηγείτε λίγο καλύτερα αυτό που λέτε για το data center? Ναι, εδώ θα έχουμε ήδη ένα data center, στο οποίο μπορούν να πάνε να έρθουν και να ακουμπώσουν, αν είναι δόκιμος όρος, κάποια ψηφιακά εργαλεία. Είτε αυτά είναι παρακολούθηση προϋπολογισμού, είτε είναι λογιστικά συστήματα, είναι οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι GPS, για ευπαθείς ομάδες, οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν, ερχόμενα στην ΕΤΑ, θα έχουν ένα πολύ μικρό κόστος για το Δήμο, μπορεί να είναι μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε Δήμο, λέμε τώρα, και εκεί θα έχουν όλη την υποστήριξη και την ψηφιακή πλέον από εμάς, πέρα από το έμψυχο δυναμικό που θα πηγαίνει σε κατατόπους Δήμους. Η ψηφιακή σύγκληση είναι ένα από τα νέα στοιχήματα που έθεσε και ο Πρωθυπουργός στην αρχή του χρόνου. Τι πρωτοβουλίες αναμένεται να αναλάβει η ΕΤΑ σε αυτό το θέμα? Το βασικό που θέλουμε να κάνουμε σαν ΕΤΑ, υλοποιώντας και τις εντολές βέβαια της πολιτικής ηγεσίας, είναι να μειώσουμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό. Δηλαδή όταν όσο μπορούμε να μην υπάρχουν ανισότητες ψηφιακού τύπου από τον ένα Δήμο στον άλλον. Δηλαδή να βρεθούν κάποια εργαλεία, τα οποία υπάρχουν ήδη με μια πρόσκληση που έχουμε βγάλει στον αέρα εδώ και 6-7 μήνες περίπου και υλοποιείται τώρα αυτές τις μέρες, ούτως ώστε όλοι οι Δήμοι να έχουν μια συγκεκριμένη ψηφιακή υποστήριξη και να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία, ούτως ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση πολίτες και να είναι ωφελούμενοι με μικρό ή με μηδαμινό κόστος. Επειδή για έναν μέσο αναγνώστη ή ακροατή αυτό που λέτε δεν είναι απόλυτα σαφές, πώς μπορεί ψηφιακά πρακτικά να εξυπηρετηθεί η ζωή ενός δημότη? Να σας πω ένα απλό, ένα από τα 11 εργαλεία τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα και μπορεί να επιλέξει ο Δήμος
ποιο θέλει ανάλογα με τις ανάγκες του, είναι το εργαλείο το οποίο θα μπορεί ο πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ από τον υπολογιστή του μέσω ίντερνετ και να λέει ότι ξέρω στον δρόμο υπάρχει μια λακκούβα. Παρακαλώ να το τακτοποιήσετε. Αυτό μπορεί να το βλέπουν οι υπηρεσίες του Δήμου, να το χρεώνει ο Δήμαρχος στο συγκεκριμένο υπάλληλο, τον αντιδήμαρχο, δεν ξέρω που είναι, και να διευθετείται το θέμα άμεσα χωρίς να χρειάζεται παρεμβολή, να πάει ο άνθρωπος να περιμένει, να το καταγγείλει, να περιμένει με την ουρά, με το τηλέφωνο και αυτά. Ή με την έκδοση κάποιων πιστοποιητικών προφανώς, ή με GPS, ή με 1002. Στα προγράμματα που υλοποιεί αυτή τη στιγμή η ΕΑΤΑ, για να μας πείτε λίγο και που είναι υποστηρικτικά προς την τοπική αυτοδιοίκηση και άρα προς τους πολίτες. Εμείς έχουμε δύο ειδών προγράμματα. Έχουμε προγράμματα που αφορούν το κοινωνικό ταμείο, που είναι η βοήθεια στο σπίτι, είναι η παιδική σταθμή, είναι τα ΕΚΔΑΠ, και έχουμε και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, ο οποίος είχε πάρει μια εκχώρηση τα προηγούμενα χρόνια και υλοποιεί. Τώρα βέβαια έχει σταματήσει η διαδικασία, είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των έργων, υλοποιεί έργα υποδομών. Δηλαδή ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπλασης, δρόμους και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η ΕΤΑ υποδέχεται προτάσεις των Δήμων, τις αξιολογεί, εγκρίνει ή απορρίπτει αναλόγως την οριμότητα που έχουν τα σχέδια και φυσικά σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων είναι δίπλα τους να τους βοηθήσει με κάθε τρόπο. Πολιτιστικά προγράμματα, ένα μεταπτυχιακό το οποίο λέτε ότι σχεδιάζετε να κάνετε με πανεπιστήμια, αυτά είναι κάποια άλλα προγράμματα? Αυτά είναι κάποιες σκέψεις στην αρχή που ευελπιστούμε να γίνουν πραγματικότητα. Εμείς έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία για να συγκροτήσουμε ένα δίκτυο, ας πούμε, πολιτιστικών αγγέλων, για να έχουμε συντονισμό πρωτοβουλειών όλων των αντιδημάρχων πολιτισμού της χώρας. Αυτό είναι σε πρώτη φάση. Το δεύτερο που σκεφτόμαστε είναι, και ήδη είμαστε σε καλό δρόμο, σε συνεργασία με 4 πανεπιστήμια, το Δημοκρίτιο, το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και η ΕΤΑ μαζί, όλοι μαζί, αν συντονιστούμε, φαντάζομαι να το καταφέρουμε το επόμενο διάστημα, να κάνουμε το πρώτο μεταπτυχιακό για την τοπική αυτοδιοίκηση, mm-hmm. το οποίο θα υλοποιείται και εδώ, σε εμάς. Ναι, να επιστρέψω λίγο στο ΕΣΠΑ και να ολοκληρώσουμε. Η χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ θα ελέγχεται πάλι στο μεγαλύτερο ποσοστό της, αυτό που λέμε, από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση? Τι θα γίνει? Να ξεκινήσουμε από το απλό. Mm-hmm. Όποιος βάζει τα λεφτά, βάζει και τον κανόνα. Mm-hmm. Το ΕΣΠΑ υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm-hmm. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Το πού θα διανυμηθούν είναι και αυτό συγκεκριμένο, και καθώς και πού θα γίνουν οι εκχωρήσεις. Mm-hmm. Μέσα στο πλαίσιο όλο αυτό λοιπόν, που ξέρουμε ότι τόσα λεφτά θα πάνε στις περιφέρειες, τόσα θα πάνε στους Δήμους, τόσα θα πάνε εδώ, έχει κάποιους συγκεκριμένους θεματικούς στόχους. Όραμά μας και ελπίδα μας είναι, και θα το διεκδικήσουμε αυτό, να πάρουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ολοκληρωμένο, οριζόντια για όλους τους Δήμους. Όσο μπορούμε να το κάνουμε. Μιλάμε για το νέο ΕΣΠΑ το 2014. Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά ό,τι έχει μείνει από το ΕΣΠΑ, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη του 2014, υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν κάποια προγράμματα, να αφαιρεθούν πόροι από μια περιφέρεια, να πάνε σε μια άλλη, να γίνουν κάποιες αλλαγές? Αυτό με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και ανάλογα με την οριμότητα των έργων και το πώς εξελίσσονται, δηλαδή τι πληρωμές έχουν, αν έχουν συμβασιοποιηθεί, ποιο είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης, είναι μια σειρά από παραμέτρους οι οποίοι κρίνουν ποια έργα θα μείνουν μέσα στο ΕΣΠΑ και ποια θα πενταχθούν υποχρεωτικά. Mm-hmm. Η αναθεώρηση αυτή πότε θα γίνει? Γίνεται ήδη. Τώρα που μιλάμε. Έχουμε μια νέα περιφερειάρχη από το Σεπτέμβριο, την κυρία Δούρου. Και πρόσφατα έβγαλε και μια υπερφερειάρχη. Δεν είναι μόνο μία, είναι πολύ νέοι περιφερειάρχες. Ας πούμε και άλλη μια νέα περιφερειάρχη είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής γιατί είναι η πιο μεγάλη της χώρας, γιατί είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Και συγχρόνως είχαμε μία ανακοίνωση την οποία είχε κάνει ο κύριος Γουρός, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε, ότι μπορεί να γίνει η αναστολή της κατασκευής των 4 εργοστασίων κτλ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει τα 4 εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων. Μπορούν να γίνουν πια κάποιες αλλαγές? Αυτό καταρχάς δεν έχω διαβάσει τη δήλωση. Έτσι. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ξέρω τη δήλωση, από πού είναι η χρηματοδότηση, μπορεί να μην είναι μόνο από το ΕΣΠΑ, μπορεί να είναι ΕΣΔΙΤ, μπορεί να είναι 1002 παράμετροι, προφανώς και δεν έχω αποκρισταλωμένη άποψη να σας πω αν γίνεται ή δεν γίνεται. Mm-hmm. Εγώ αυτό που ξέρω ότι και ο κύριος Γουρός και η κυρία Δούρου, φαντάζομαι και είμαι και σίγουρος γι' αυτό, mm-hmm. ότι το πρώτο μέλημα είναι να μην χαθούν πόροι και να γίνει δουλειά. Τώρα, αν θα την κάνει ο ένας, αν θα την κάνει ο άλλος ή σε συνεργασία και με τους δύο μαζί, αυτό είναι άλλο θέμα.
Σας ευχαριστούμε. Στο πρωτογενές πλεόνασμα τώρα, το οποίο είναι ύψους 707 εκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμηνο του Ιανουαρίου και Μαΐου του 2014, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.990 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι ελλείμματος 3.843 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικυρωμένου στόχου για έλλειμμα 2.559 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε το Central Park της Αθήνας, όπως χαρακτηρίζει τη Lambda Development την αναβάθμιση του ελληνικού. Το σχέδιο λοιπόν για την αξιοποίηση του ελληνικού παρουσίασε η Lambda Development. Η επένδυση Mammoth εκτιμάται ότι θα προσελκύσει 1 εκατομμύριο επιπλέον τουρίστες στην Αθήνα και θα δημιουργήσει 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Να δούμε το σχετικό βίντεο που ετοιμάσαν και επιστρέφουμε σε λίγο. Greece, a modern European country with an unrivaled combination of rich history, stunning natural beauty and climate that attracts millions of visitors every year from all over the world. Athens, the cradle of Western civilization, where modern and ancient worlds come together. A city with state-of-the-art infrastructure ready to accommodate the largest real estate project in Europe. The development of Hellinikon is expected to benefit the local and wider economy, attracting more than 7 billion euros of investment to reinvigorate Athens, Greece and overall tourism. As well as creating tens of thousands of new jobs, the development will remove an expanse of more than 3 million square meters of concrete, rehabilitate old buildings and considerably improve local infrastructure. Athenians and visitors will enjoy more than 2 million square meters of parkland, one of the biggest parks in the world, 1 kilometer of open beach, and world-class sports and cultural facilities. The Marina Residential Tower will be a spectacular landmark, visible from the bay, with unrivaled views of the coastline, the city, and landscape beyond. A pristine city beach like no other. Visitors can relax and make the most of Athens' wonderful climate. The seafront town, combining a glamorous waterfront with leisure and luxury living. Parkside residential developments will offer a new lifestyle. The Metropolitan Park, one of the most important symbols of Hellinikon, the best open space in Europe. The Mall, co-located with the business park, R&D and educational facilities, directly connected to the metro and tram system. The marina, combined with a waterfront full of a diverse range of shops and entertainment venues, creating a vibrant atmosphere throughout day and night. A vision for a new way of living.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε στην Κύπρο, που εκεί, με όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον, 4 Ελληνοκύπριοι μαθητές λυκείου αποφύτησαν από το ιστορικό γυμνάσιο Ριζοκαρπάθου στην κατεχόμενη Καρπασία. Το παρόν στην τελετή αποφύτησης έδωσε και η αντιπροσωπεία της ΕΣΥΕΑ, η οποία έχει υιοθετήσει το γυμνάσιο. Να δούμε ένα απόσπασμα από την τελετή αποφύτησης. Όλοι και όλοι οι μαθητές φέτος στο γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου στην κατεχόμενη Καρπασία, όπου ζουν εγκλωβισμένοι περίπου 300 Ελληνοκύπριοι. Το γυμνάσιο, που μαζί με τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό είναι τα μοναδικά σχολεία που λειτουργούν στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ιδρύθηκε το 1917 ως ανωτέρα πρακτική σχολή. Το 1975 το κατοχικό καθεστώς διέκοψε τη λειτουργία του, αλλά το 2004 υπό την πίεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας επαναλειτουργήσε. Πριν μερικές μέρες πραγματοποιήθηκε η γιορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και μαζί η τελετή αποφύτησης των 4 μαθητών του Λυκείου. Η γιορτή άρχισε με δέηση από τον οικονόμο πατέρα Ζαχαρία Γεωργίου. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός Υιόν. Ιδιαίτερη χαρά στους εγκλωβισμένους έδωσε η παρουσία στη γιορτή αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ, η οποία έχει υιοθετήσει τα 3 σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Η ΕΣΥΕΑ δεν ξεχνάει τα παιδιά της, όσο μακριά κι αν βρίσκονται. Μπορεί η Αθήνα και η Καρπασία να έχουν τεράστια χιλιομετρική διαφορά, όμως η αγκαλιά μας είναι μεγάλη. Και ήρθαμε για να σας χαιρετήσουμε. Και ήρθαμε για να σας πούμε ότι δεν σας ξεχνάμε. Δεν πρόκειται να σας ξεχάσουμε όσα προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά και να αντιμετωπίζουμε στην Αθήνα. Διότι εσείς είστε τα πιο πονεμένα παιδιά από τα παιδιά μας. Οι Έλληνες, κάτω και από αντίξωες συνθήκες, μεγαλοργούν και προοδεύουν. Ευχόμαστε στα παιδιά αυτά να προοδεύσουν στη ζωή τους και εμείς θα είμαστε συνέχεια δίπλα τους. Εκτός από δώρα για τους μαθητές και καθηγητές, οι δύο ενώσεις έδωσαν στο γυμνάσιο επιταγή 2.500 ευρώ. Ο διευθυντής του Γραφείου του Κυπρίου Προέδρου, Νίκου Αναστασιάδη Παναγιώτης Αντωνίου, κάλεσε τους μαθητές να έχουν στο νου και στην καρδιά το Ριζοκάρπασο, τον Απόστολα Ανδρέα και όλα εκείνα που τους κράτησαν στην Ιερή Γη της Καρπασίας. Τιμούμε τον καθημερινό σας αγώνα για μόρφωση και πρόοδο σε ένα σχολείο που παραμένει στην πρωτοπορία, που αντέχει, που υπομένει, αλλά κυρίως ελπίζει. Οι ευχές μας και η αγάπη μας θα σας συνοδεύουν πάντα. Στην επιθυμία για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου αναφέρθηκε στην αντιφώνησή της μία εκ των αποφύτων. Ένα κόσμο που θα βρίσκεται πιο κοντά στα όνειρά μας. Στα όνειρά μας που θα είναι το μόνο μας εφόδιο στην προσπάθειά μας αυτή. Και αν υπάρξουν κάποιοι που θα τα χαρακτηρίσουν ουτοπίες και θα τα περιφρονήσουν, ας θυμόμαστε αυτούς που τα πίστεψαν, που τα στήριξαν. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασαν οι μαθητές. Πριν από τη γιορτή, η αντιπροσωπεία της ΕΣΥΕΑ επισκέφθηκε το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, το οποίο μέχρι το 1974 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κύπρου. Ο ναός είναι κτίσμα του 1867. Ο ναός είναι μονόκλητος με μακρόσχημη οροφή. Το εικονοστάσι είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο. Στα δεξιά του τέμπλου υπάρχει επίσης ξυλόγλυπτο, επίχρυσο και καταστόλιστο προσκυνητάρι, στο οποίο βρίσκεται η προσκυνηματική εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Ο ναός βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί το παράνομο τουρκικό καθεστώς δεν επέτρεψε για 40 χρόνια να γίνει συντήρησή του. Πρόσφατα έγινε συμφωνία με την Εκκλησία της Κύπρου και ελπίζεται ότι σύντομα θα ξεκινήσουν αναστηλωτικές και άλλες εργασίες. 3,5 μέτρα κάτω από το ιερό του ναού βρίσκεται άλλος παλαιός ναός που είναι γοτικού ρυθμού και χρονολογείται στο 15ο αιώνα. Το σχήμα του είναι τετράγωνο και η πύλη του, που βρίσκεται στην νότια πλευρά, είναι πετρόκτιστη και αψιλόσχημη. Συνεχίζουμε τώρα με εξελίξεις από την περιφέρεια. Στην πόλη της Χαλκίδας πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική ημερίδα για θέματα αυτοδιοίκησης από πλευρά της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς για τους καλλικρατικούς δήμους Εύβοιας και Βιωτίας. Να δούμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Αυτή τη στιγμή η Δήμος ΠΕΔ εξυπηρετεί το σύνολο των δήμων της χώρας.
μέσα η βάση περιλαμβάνει νομοθεσία. Καλοί γνώριμοι αλλά και γνώστες της αυτοδιοίκησης, αλλά και νέοι με φρέσκες ιδέες και όρεξη για κοινωνική προσφορά, όλοι τους νεοκλεγέντες κατά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Βιωτίας, ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμα της ΠΕΘ Στερεάς, όπου μέσα από τις πολύ χρήσιμες και πρακτικές υπηρεσίες της Δήμος.net αποφάσισε να ενημερώσει για τις πολύ πρώτες ενέργειες των νέων διοικήσεων σε βασικά αλλά και ειδικά ζητήματα των αιρετών οργάνων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Αποφασίσαμε να κάνουμε δύο ημερίδες, μία στη Χαλκίδα για τους αιρετούς, τους νέους της Βιωτίας και της Εύβοιας και μία στη Λαμία αύριο για τους υπόλοιπους νομούς. Νομίζω είναι ανάγκη πλέον να ενημερωθούν από τώρα οι νεοεκλεγέντες, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ΟΤΑ, αλλά και δυσκολίες που έρχονται για την εφαρμογή του Καλλικράτη βέβαια και για την εκτέλεση του έργου τους. Έχουν αλλάξει και θεσμικά κάποια πράγματα ή μόνο χρηματοδοτικά πρέπει? Δεν είναι μόνο τα χρηματοδοτικά τα οποία δεν υπάρχουν, έχουν αλλάξει και θεσμικά και τρόπος λειτουργίας και νομίζω θα πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για να προσέξουν να μην έχουν προβλήματα είτε με το παρατηρητήριο είτε και με την κεντρική διοίκηση. Νομίζω είναι μια καλή ημερίδα και θα προσφέρει πάρα πολύ και... Αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι έχουμε προσέλευση μεγάλη, άρα υπάρχει ενδιαφέρον από τους νεοεκλεγέντες να ενημερωθούν. Είσαι πρόεδρος βεβαίως την τελευταία αυτή θητεία της ΠΕΔ. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν είχαν παρουσιαστεί πραγματικές ουσιαστικές αριθμίες για να ορθοποδήσει ο Καλλικράτης και να παράξει τελικά. Κοιτάξτε να δείτε, ο Καλλικράτης σαν φιλοσοφία ήταν καλός. Νομίζω όλοι οι δήμαρχοι ήμασταν υπέρ του Καλλικράτη, αλλά οι δύο βασικές προϋποθέσεις που είχαμε θέσει τότε για την επιτυχία του Καλλικράτη ήταν η οικονομική αυτοτέλεια και η ενίσχυση έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Νομίζω δεν έγινε τίποτα από αυτά τα δύο, παρά μόνο αρμοδιότητες στους δήμους χωρίς καμία βοήθεια. Νομίζω... Υπάρχουν βέβαια καυτά προβλήματα σε όλους τους δήμους της περιφέρειας. Βεβαίως η Εύβοια τους έχει και τους 8 νεοκλεγέντες. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος είστε ότι μπορεί τελικά ο Καλλικράτης να περπατήσει. Ναι, η Εύβοια έκανε την ανατροπή, την πραγματική ανατροπή σε όλους τους δήμους. Νομίζω όμως ότι με τη βοήθεια της κεντρικής διοίκησης, αλλά πολύ φοβάμαι όμως ότι η χρηματοδότηση θα συνεχιστεί η ίδια, ίσως και λιγότερη ακόμα και χειρότερη. Και αυτή η κινητικότητα πλέον δεν προχωράει να ενισχυθούν οι μικροί δήμοι, γιατί οι μεγάλοι δεν έχουν ανάγκη από προσωπικό, οι μικροί δήμοι, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αν αυτά τα δύο μπορέσουν να τα επιλύσουν, νομίζω ότι με το ενδιαφέρον των νέων και με τη δουλειά θα τα καταφέρουν. Είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι πολύ αναγκαία. Πάντα έπρεπε να γινόταν. Βέβαια, εγώ έχω την άποψη, όχι μόνο τώρα στην αρχή, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της θητείας να επαναλαμβάνεται και με τα αιρετά στελέχη αλλά και με τα υπηρεσιακά και με τους εργαζόμενους. Δηλαδή είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή που λέμε την διαρκή επιμόρφωση, τη διαρκή ενημέρωση. Ο στόχος μας είναι να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που έχουμε βρεθεί. Τα προβλήματα, όπως έχω ξαναπεί, είναι δυσεπίλητα. Θέλουν τις ευρύτερες δυνατές κοινωνικές συνενέσεις. Θέλουν τις ευρύτερες δυνατές διαπαραταξιακές συνεννοήσεις. Έτσι να μπορούμε να είμαστε δυνατοί και συνεπώς αποτελεσματικοί. Σήμερα είναι βέβαια η επίσημη πρώτη των πρώτων, αλλά και καινούριων. Εσείς είστε παλιά στα αυτοδιοικητικά. Είστε όμως αισιόδοξοι, κυρία Πούλου, ότι ο Καλλικράτης τελικά μπορεί να κάνει πιο σταθερά βήματα και τέτοιες πρωτοβουλίες? Φυσικά, αλλά θα πρέπει η αυτοδιοίκηση ενωμένη να αγωνιστεί για να διεκδικήσει κεκτημένα και βεβαίως να μην επιτρέψει να χαθούν κεκτημένα. Με αυτή την έννοια είμαι αισιόδοξη, γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τα αυτοδιοικητικά και το δικό μας μήνυμα από τη Λιβαδιά είναι ότι η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου είναι πραγματικά νέα. Είστε εσείς αισιόδοξος ότι τελικά μπορεί ο Καλλικράτης να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα αναπτυξιακό στους δήμους? Το ελπίζουμε. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι από πρώτη άποψη, αλλά θα κάνουμε τα, νομίζω όλοι οι δήμαρχοι και η περιφέρεια το ίδιο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε έστω με αυτά τα εφόδια που θα έχουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την πενταετία, γιατί είναι πολύ κρίσιμη, όπως ξέρετε, για όλη και για τους δήμους και για τις περιφέρειες και για όλη τη χώρα. Οπότε δεν έχουμε και άλλες επιλογές, θα πρέπει να ενημερωθούμε και να πορευτούμε με αυτά που έχουμε, τα όπλα. Αυτού του είδους συγκεντρώσεις πρέπει να γίνονται
διότι και για τους νέους αλλά και για μας τους παλιούς να φρεσκάρουμε ορισμένα πράγματα, γιατί έχουμε πολύ δύσκολο έργο. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι όραμα έχουμε οι δημοτικές αρχές και πρέπει να έχουμε όραμα. Πόρους. Μακάρι να μας δώσουν και τους πόρους να μπορούμε να ανταποκριθούμε και θα είναι ευχής έργο όχι τόσο για μας αλλά περισσότερο για τους δημότες μας. Είστε αισιόδοξος? Εγώ ναι, είμαι αισιόδοξος και περιμένω κάτι καλύτερο τη νέα αυτή περίοδο. Ο καλλικρατικός νόμος έχει πολλές απαιτήσεις. Είναι σωστός σε μια κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πολλές απαιτήσεις όσον αφορά την οργανωτική δομή και φυσικά τα απαιτούμενα κονδύλια για να διατηρηθεί αυτή η οργανωτική δομή. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθώντας και πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση θα μπορέσουμε να εφαρμοστεί ο καλλικρατικός νόμος για να αποδώσει όσα περιμένουν οι πολίτες μας. Το μεγαλύτερο δυναμικό χαρτί που υπάρχει είναι τα προγράμματα, οι μελέτες, αυτά ξέρω καλά τι θα κάνω. Να ξέρετε ότι θα πετύχουμε γιατί έχουμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και να είστε σίγουροι ότι ξέρω πολύ καλά να παίξω αυτό το ρόλο. Και κλείνετε οριστικά την πόρτα στην κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Περήφανα, γιατί είστε ένα δυνατό χαρτί για την παράταξή σας. Δεν υπάρχει παράταξη, υπάρχει τοπική κοινωνία, υπάρχουν οι άνθρωποι που με αγαπούν. Να ξέρετε ότι η καλύτερη προσφορά που μπορεί να δώσει ένας που ασχολείται με τα κοινά είναι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικές και όχι μόνο για τους νεότερους, νεοεκλεγμένους που σίγουρα χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση, αλλά και για εμάς τους παλαιότερους. Πολλά πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν καθημερινά και αλλάζουν με ένα δυναμικό τρόπο. Και αν δεν παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, σίγουρα θα έχουμε προβλήματα στην διοίκηση του Δήμου και στην διευθέτηση των ζητημάτων. Θα μεταφερθούμε στη Βιωτία τώρα, όπου εκεί δεν κάλυψαν τους φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων η δημοσίευση του Υπουργού Υγείας για το μέλλον του νοσοκομείου της πόλης και ομόφωνα αποφασίστηκε η αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων στην νεότερη συνεδρίασή του αποφάσισε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου άμεσα το νοσοκομείο της Λιβαδιάς να στελεχωθεί με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του. Οι φορείς της Λιβαδιάς που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Υγείας Μακηβορίδη δεν ικανοποιήθηκαν από τις δεσμεύσεις του, οι οποίες περιορίστηκαν κυριολεκτικά σε μπαλώματα και δεν έγιναν αποδέκτες εκείνων των εγγυήσεων που θα είναι ικανές να αποτρέψουν περαιτέρω υποβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος στο πλαίσιο των μνημονιακών επιταγών. Δεν τον είμαστε επόμενος. Δεν με κάλυψε η απάντηση του κ. Υπουργού ότι δεν θα κλείσει το νοσοκομείο, γιατί υπάρχει άλλη εκδοχή. Μπορεί να μην γίνει επίσημα αυτό που λέμε. Να κλείσει το νοσοκομείο, κανείς δεν θα το κάνει αυτό, αλλά μπορεί όμως οι ενέργειες και η απαξίωση του νοσοκομείου σταδιακά να οδηγήσουν σε ρήμαμα. Μετά την επίσκεψη στον Υπουργό, τον κύριο Βορίδη, οι ανησυχίες μας, οι προσωπικές μας ανησυχίες έχουν αυξηθεί. Γι' αυτό και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και στον κύριο Βορίδη είπα, ότι η Λιβαδιά είναι ανάστατη, η περιοχή είναι ανάστατη και ότι οι κάτοικοι περιμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις με χρονοδιαγράμματα. Φυσικά ο Υπουργός δεν μπορούσε να δεσμευτεί σε αυτό. Υπάρχει ένας συμπαιγμός σταθερός από την κυβέρνηση και βέβαια ο κόσμος δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος. Ουσιαστικά αν δεν πάρει την τύχη του νοσοκομείου στα χέρια, το νοσοκομείο θα κλείσει. Και με την υποβάθμιση σταδιακή που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, και βέβαια με τα προβλήματα που υπάρχουν στην υποχρηματοδότηση της υγείας, ένα βασικό ότι στην υγεία το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει υποσόστοση 10 γιατροί φεύγουν, ένας προσλαμβάνεται, αν αυτό δεν αλλάξει νομοθετικά θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα άμεσα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Η πρώην επαρχία της Λιβαδιάς και η όμορη Δήμη και των όμορων νομών με κεφαλή το Δήμο Λιβαδέων διαχωρίζουν στο επίπεδο της διεκδίκησης τη θέση τους από τις όποιες επιδιώξεις της Στίβας και απαιτούν η άμεση επάντρωση με μόνιμο προσωπικό των βασικών κλινικών, καρδιολογική, χειρουργική, παθολογική και παιδιατρική, καθώς επίσης και κάλυψη των μονίμων ειδικοτήτων, όπως είναι η οφθαλμολογική, η γαστρεντερολογική, γιατί πάρα πολλά από τα στοιχεία που μας παρουσιάσαν ως δείκτες έχουν να κάνουν με την υστέρηση και τη μη λειτουργία αυτών. Παραδείγματος χάρη μόνο από την οφθαλμολογική, δεν ξέρω πέρα αν κάνω λάθος, έτσι παρουσίαζε μια πολύ πολύ σημαντική δραστηριότητα των νοσοκομείων και πλην άλλων είχε και έσοδα. Αίσθηση προκάλεσε η αιχμή του Δημάρχου Νίκου Απαγγελή κατά εκπροσώπου του Βιωτικού και Λιβαδίτικου λαού, όπως υποστήριξε, ο οποίος στη συνάντηση δεν στήριξε όσο θα έπρεπε το νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Είπαμε πάρα πολύ που κάποιοι από τους παρόντες, οι οποίοι μάλιστα πέρα από τους καθαρά, ας πούμε, έτσι,
θημαϊκών συμφερόντων εκπροσώπους, αν με επιτρέπετε αυτή η έκφραση, δεν πήραν θέση και μπήκαν μέσα στη διαδικασία ότι η Λιβαδιά έχει πιο πολλά λεφτά, δεν θα πάρουμε κι εμείς. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστές κουβέντες αυτές σήμερα και από ανθρώπους που εκπροσωπούν το βιωτικό και το λιβαδίτικο λαό. Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση του Νίκου Απαγγελή, δικαιολογείται και η εν μέρει ικανοποίηση της Στίβας από την σχετική συνάντηση και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας. Εκείνο το οποίο εμείς επιθυμούσαμε και το οποίο όλοι τουλάχιστον ζητήσαμε είναι αφενός μεν να στελεχωθούν και τα δύο νοσοκομεία για να μπορούν να λειτουργούν επομένως με αυτό που είπε ο Υπουργός και παράλληλα για το νοσοκομείο, ειδικά το νοσοκομείο της Στίβας, να χρηματοδοτηθεί κανονικά προκειμένου να λειτουργεί και εκείνο όπως και το νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα στελεχωθεί τουλάχιστον σχεδόν άμεσα και το νοσοκομείο της Λιβαδιάς και της Στίβας με δύο μόνιμους γιατρούς, στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς ένας παιδίατρος και στο νοσοκομείο της Στίβας ένας παθολόγος. Σε δεύτερη φάση και μετά από πρόσκληση που θα βγει, επικουρικούς γιατρούς και για τη Θήβα και για τη Λιβαδιά. Αυτό δεν λύνει βέβαια το πρόβλημα των δύο νοσοκομείων. Τουλάχιστον όμως είναι μια ανάσα, αν τελικώς υλοποιηθούν, για να μπορέσουμε έστω και σε αυτή τη φάση, με αυτό το προσωπικό, αλλά και με τη φιλότιμη προσπάθεια που διακρίνει όλους τους γιατρούς και των δύο νοσοκομείων, να λειτουργήσουμε τουλάχιστον όπως περίπου λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα. Στις αρχές πιθανότητα του επόμενου μήνα, ίσως και νωρίτερα, η Λιβαδιά διοργανώνει συλλαλητήριο και κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη επαγρύπνηση στην περιοχή μας, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε το νοσοκομείο Λιβαδιάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια κινητοποίηση των φορέων με τελικό στόχο την παραπάνω εβδομάδα, αφού ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι του Καλλικρατικού Δήμου, εννοούμε πέραν της Λιβαδιάς και των μεγάλων οικισμών, όχι μόνο του Καλλικρατικού Δήμου μας αλλά και των Όμορων και των Όμορων Δήμων, διότι ακριβώς η υπόθεση του νοσοκομείου αφορά σε όλους. Θα κλιμακώσουμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις μας για να γίνει ένα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία πιθανών. Αυτό θα το αποφασίσει όμως η Επιτροπή, το συντονιστικό όργανο των φορέων. Σαφώς. Μα ήταν και πρότασή μας, και όχι μόνο πρόταση, να συμμετέχουν και όλοι οι φορείς της πόλης. Αν δεν αποκτήσει κινηματικό χαρακτήρα όλη αυτή η κατάσταση με το νοσοκομείο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Από την Στερεά θα πάμε στην Ήπειρο. Τον κίνδυνο η Ιωνία Οδός να μην ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, όταν δηλαδή τελειώνει το ΕΣΠΑ, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Ήπειρου, κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, καλώντας τα αρμόδια Υπουργεία να εντείνουν την συνεργασία τους για την άμεση εξεύρεση λύσεων. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Αχιλλώς TV. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην περιοχή της Ηπείρου ο Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου επιθεώρησε τα έργα στην περιοχή της Πέρδικα κατά μήκος της Ιωνίας Οδού. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη, αναφέρει τον κίνδυνο η Ιόνια Οδός να μην ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, όταν και τελειώνει το ΕΣΠΑ, καλώντας τα αρμόδια Υπουργεία να εντείνουν τη συνεργασία τους για την άμεση εξεύρεση λύσεων. Ο κύριος Καχρημάνης τονίζει μεταξύ άλλων ότι είχε συζήτηση και με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολο Κατσιφάρα, για το θέμα της Ιωνίας Οδού, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι συνολικό. Βέβαια, πρόσθεσε, εκτός νομού Ιωαννίνων, τα εργοτάξια είναι πιο ανεπτυγμένα. Όμως δεν πάβει να υπάρχει τεράστιο θέμα στο νομό Ιωαννίνων, όταν από τα 25 χιλιόμετρα γίνονται έργα μόνο στα 6,5 χιλιόμετρα και το τέλος του 2015 είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ δεν αμφισβητώ τη θέληση του Υπουργού, την προσπάθεια του Υπουργείου, αλλά ειδικά της εταιρείας που δουλεύει τον δρόμο αυτόν από το Αντίριο μέχρι τα Γιάννενα. Αλλά εγώ βλέπω τεράστια θέματα τα οποία δεν έχουν κλείσει παρά από το 10 είχε σταματήσει αυτός ο δρόμος και έπρεπε αυτά να προχωράνε. Δυστυχώς το δημόσιο στην Ελλάδα έχει δικιά του ταχύτητα και αυτό είναι που μας προβληματίζει όλους, γιατί οι πιστώσεις τρέχουν και σε λίγο θα είναι όνειρο απατηλό οι πιστώσεις για Ιόνια για πάντα.
Ο κύριος Καχρημάνη ζητά και την εξέβρεση λύσης στις καθυστερήσεις που υπάρχουν εξαιτίας των αρχαιολογικών ευρημάτων. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Υπήρου έφερε ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες στον οδικό άξονα Κόρινθος προς Πάτρα. Εδώ, είπε, ακούγεται ότι προς την περιοχή της Αμπελιάς μπορεί να βρεθούν αρχαία από την εποχή του Σιδήρου, να καταγραφούν άμεσα αλλά και να αφήσουν να γίνει ο δρόμος. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι υπάρχει ένας οθωμανικός τείχος στην περιοχή του Ξηροβουνίου κοντά στα πέντε πηγάδια και αυτό να μπλοκάρει τα έργα στην περιοχή μας και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέχρι την Αμφιλοχία. Δεν μπορεί, τονίζει ο κύριος Καχρημάνης, να βρίσκεται αρχαία πόλη στην περιοχή του Μεσολογγίου και αφού αλλάζουν τη χάραξη στο σημείο που θα περάσει σήμερα ο δρόμος, να υπάρχει μία αγρικία, να μην την καταγράφουν και να τελειώνει το θέμα. Ξέρετε ότι στην περιοχή τη δικιά σας, στην περιοχή του Μεσολογγίου, βρέθηκε μία αρχαία πόλη. Από ό,τι μαθαίνω έχουν κάνει μια αλλαγή χάραξης, βρήκαν μια αγρικία. Στην περιοχή μετά την Κόρινθο όπως ερχόμαστε για Ακράτα βρήκαν πολλά σημεία από τέτοιες αγρικίες. Τα φωτογράφησαν, τα σκέπασαν επιμελώς και τελείωσε το θέμα. Δηλαδή ο δρόμος περπατάει εκεί πέρα. Το ίδιο πρέπει να γίνει άμεσα εδώ. Όταν λέω άμεσα, θέμα ημερών, όχι μήνα. Πάμε παρακάτω. Περιοχή Αμφιλοχίας. Υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι που εξαρτούνται, λέει, και από την περιοχή στα πηγάδια τα δικά μας που υπάρχει ένας οθωμανικός τείχος. Αν βρεθεί από τη Βυζαντινών αρχαιοτήτων άμεσα λύση, τι θα γίνει αυτός ο τείχος? Θα το μετακινήσουν παραπέρα? Αυτά δεν παραμένουν άλλο. Αυτά θέλουν αποφάσεις. Δεν θα χάσουμε το δρόμο και δεν θα χάσουμε το δάσος βλέποντας το δέντρο. Γιατί αν τελειώσουμε από τα πηγάδια, τελειώσουμε από την Αμφιλοχία, ερχόμαστε στα Γιάννηνα. Στα Γιάννηνα, στον ομό Ιωαννίνων, από τα 25 χιλιόμετρα, βλέπονται τα 6,5, αλλά ούτε τα έχουν ακουμπήσει. Είναι ένα στρατόπεδο που έχει αδειάσει, μια παλιά ΠΑΠ. Λοιπόν, τι θα γίνει? Δεν θα το παραχωρήσει το Υπουργείο Στρατιωτικών Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Υποδομών άμεσα? Κάτι άκουσα ότι κάτι θέλουν και λοιπά. Ας γίνουν αυτά, αλλά δεν θα σταματήσει το έργο. Άσε να μπουν μέσα να δουλέψουν. Και λέει ότι και εκεί έχουμε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτούς είναι, λέει, της εποχής του Σιδήρου. Άμεσα να φωτογραφηθούν και να τελειώσουν. Αν πάρουμε πότε θα γίνει το ένα και πότε θα γίνει το άλλο, τελείωσε. Και το 14 και το 15 και έχετε για βρυσούλες, λέμε εμείς εδώ στην περιοχή. Επιπροσθέτως, ο κύριος Καχρημάνης αναφέρεται και στις απαλωτριώσεις. Πληροφορηθήκαμε κατά τη σύσκεψη με τον Υπουργό ότι έχουν κατατεθεί χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Αθήνα και απορώ πως αυτά δεν μπορούν να μεταβιβαστούν αυτόματα στο υποκατάστημα των Ιωαννίνων. Μου φαίνεται ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενώ ως τρίτο μεγάλο εμπόδιο για τον κύριο Καχρημάνη για την κατασκευή της Ιόνιας Οδού είναι η παραχώρηση του στρατοπέδου Αυγού. Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, από την εποχή που ο νυν Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Στασούλας ήταν Υφυπουργός Άμυνας και είχε αναλάβει πρωτοβουλίες, μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο στρατόπεδο παραμένει ως έχει. Απαλωτριώσεις υπάρχουν από τη στιγμή που κατατέθηκαν τα χρήματα στο παρακαταθηκόν. Είναι θέμα επίταξης των εδαφών. Για να τελειώνει. Αλλά λένε ότι τα λεφτά δεν έχουν έρθει στα Γιάννενα, ζητούνται αναβολές στα δικαστήρια. Δηλαδή, θα έλεγα μια έκφραση, εδώ κάποιος δεν βοηθάει την κατάσταση. Κάποιος δεν μπορώ να καταλάβω όταν είναι στο παρακαταθηκόν στην Αθήνα δεν έρχονται την ίδια μέρα στα Γιάννα τα χρήματα των απολωτριών. Για να τελειώνουμε από αυτά. Δηλαδή εδώ βλέπω ότι γίνονται παιχνιδάκια, υπάρχει η αφασία που διαθέτει το ελληνικό κράτος διαχρονικά. Αν είναι κάτι να το κάνει σήμερα, κάντο από 50 χρόνια μετά. Αυτή είναι η λογική, ειδικά στο Υπουργείο που έχει στις διευθύνσεις όλες που έχουν τις αρχαιολογίες. Δεν μπορεί να με αυτό το ρυθμό να γίνει ο δρόμος. Πρέπει, και έκανα μια έκκληση στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης να λύσουν με τις υπηρεσίες τους και με συνεργασία με το υποδομών πάρα αυτά τα θέματα. Ο κύριος Στασούλας είπα και μια κουβέντα, όταν ήταν υφυπουργός Άμυνας έκανε την αλλαγή χάραξη και πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο. Αυτό έγινε το 9. Από το 9 μας 14. Από τότε δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να κάνει μια ενέργεια ακόμα να τελειώνουμε με το στρατόπεδο αυτό. Δηλαδή τώρα πάλι ήρθαμε στο και 5
και ψαγνόμαστε να γίνουμε το στρατόπεδο. Θα δούμε τώρα μια έρευνα από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, η οποία δείχνει πως χωρίς διακοπές θα μείνουν ένας στους 4 Έλληνες. Πάνω λοιπόν από 75 στους 100 Έλληνες θα περάσουν το φετινό καλοκαίρι χωρίς διακοπές, επισημαίνει το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, βάσει στοιχείων πρόσφατης πανελλαδικής έρευνας. Σύμφωνα με την οργάνωση των καταναλωτών, τα έξοδα για 15 ημέρες διακοπές αγγίζουν τα 2.700 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε στο επόμενο βίντεο. Δεν θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές το 75% των Ελλήνων σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Από τις 2 έως και τις 16 Ιουνίου ρωτήθηκαν με τη μέθοδο τηλεφωνικών συνεντεύξεων 791 άτομα, εκ των οποίων μόλις τα 198 απάντησαν πως θα κάνουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι. Το 75% των ερωτηθέντων δεν θα κάνει διακοπές για οικονομικούς λόγους, λόγω επαγγελματικής και συστηματικής εστάθειας 15%, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων 10%. Από το 25% όσων θα κάνουν διακοπές, το 40% θα κάνει ολοήμερες διακοπές, το πολύ 5 ημερών. Το μέρος καταγωγής κερδίζει έδαφος, καθώς εκεί θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους οι Έλληνες τουρίστες. Γεγονός είναι ότι εφέτος από την έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι η κατάσταση χειροτερεύει για τον εσωτερικό τουρισμό. Βεβαίως οι ξενοδόχοι και οι επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού, αλλά το 25% μόνο θα κάνει διακοπές, δηλαδή μόνο ο ένας στους 4 Έλληνες θα πραγματοποιήσει διακοπές, και το παράδοξο σε όλη την ιστορία είναι ότι ακόμα και αυτοί που διαθέτουν εξοχικό δεν θα πάνε στο εξοχικό τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς λοιπόν συμβουλεύουμε βεβαίως προς τους επιχειρηματίες ότι να ρίξουν τον πύχη των απαιτήσεων, να μειώσουν τις τιμές στις παρεχόμενες υπηρεσίες προσδοκώντας να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους εγχώριους τουρίστες. Η διάρκεια των διακοπών όλης από κοινού της οικογένειας φαίνεται ότι περιορίζεται όλο και περισσότερο. Το ΙΝΚΑ εκτιμά ότι το ελάχιστο κόστος για διαμονή διατροφή 15 ημερών μιας τετραμελούς οικογένειας σε τουριστικό προορισμό αγγίζει πλέον τα 2.700 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν και αν οι τιμές δεν πέσουν, φοβάμαι ότι ένα Σαββατοκύριακο είναι πολύ δαπανηρό για μια τετραμελή οικογένεια να κάνει ένα μπάνιο. Να πληρώσεις ξενοδοχείο, να πληρώσεις έξοδα μεταφοράς, δηλαδή τα καύσιμα, συν τα φαγητά, φανταστείτε ότι για ένα Σαββατοκύριακο μια τετραμελή οικογένεια θα έχει ένα κόστος της τάξης των 300 ευρώ. Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, η σύτμιση της διάρκειας των διακοπών οφείλεται κυρίως σε παράγοντες αποσυντονισμού του σύγχρονου Έλληνα, σε ένταση της οικονομικής δυσπραγίας, σε δυσανάλογες και αντίστροφες με τον πραγματικό πληθωρισμό, μειώσεις αμοιβών της μισθωτής εργασίας, συντάξεων, δώρων, επιδομάτων αδείας, σε συνδυασμό με την παρεπόμενη ανάγκη για απρόσθετη εργασία, αλλά και στην χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών, τόσο μεταξύ γονέων όσο και κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών. Δεν είναι εύκολο όταν σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν 500 και 600 ευρώ. Γι' αυτό εμείς συστήνουμε στους πολίτες, σε αυτούς που έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές, να είναι προσεκτικοί, να κάνουν την έρευνα, αλλά και βεβαίως για όποιες δεσμεύσεις και πλησίματα στα ξενοδοχεία, δηλαδή θέσεις διαμονής, να είναι κατοχυρωμένοι με χαρτί ότι αυτό το οποίο συμφώνησαν θα ισχύει, και βεβαίως μετά να στείλουν την προκαταβολή για να μην έχουμε τα φαινόμενα των καταγγελιών και παραπώνων που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω, όταν κάποιος θέλει να κλείσει είτε με τουριστικό γραφείο είτε απευθείας με το ξενοδοχείο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες να τις έχει σε αντίγραφο για να είναι κατοχυρωμένος το τι ακριβώς θα του δώσουν. Και σε μια ευχάριστη είδηση να πάμε τώρα. Το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας έλαβε μαθήτρια της πρώτης ηλικίου από το 6ο Λύκειο Λαμίας, η Γεωργία Τσαβού. Παράλληλα, κέρδισε και την υποτροφία του Βαρβάκιου Ιδρύματος. Ο αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Τάικος βράβευσε την επιτυχία της. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Να μας κάνει πάντα περήφανος και για να θυμάται αυτή τη σημαντική επιτυχία, το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος είναι
να της απονείμουμε μια τιμητική πλακέτα. Σου εύχομαι, θα δείξουμε, να είναι η πρώτη από τις πολλές επιτυχίες της Λάγκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να περάσεις καλά στη Γερμανία. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας, από την οποία η Γερμανική Πρεσβεία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΠΑΔ, το οποίο χορηγεί υποτροφίες, προκήρυξαν και αυτή τη χρονιά το διαγωνισμό, κατά τον οποίο μόνο 4 παιδιά από την πανελλαδικά θα έχουν την ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι να ταξιδέψουν στη Γερμανία, να γνωρίζουν τον πολιτισμό αυτής της χώρας, την εκπαίδευσή της, τον τρόπο ζωής της, το εκπαιδευτικό της σύστημα, να ενταχθούν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, να γνωρίσουν νέες συνθήκες, να συγκρίνουν την κατάσταση με τη χώρα τους, αλλά επίσης να κάνουν γνωριμίες οι οποίες είναι γνωριμίες ζωής. Θέλω να μου πεις ποιος σε βοήθησε γι' αυτό και πού, αν θέλεις να αφιερώσεις αυτό το βραβείο. Η αφιέρωση είναι για πολλά άτομα, δεν μπορώ να το δώσω μόνο σε ένα. Σίγουρα όμως με βοήθησε η καθηγήτρια του σχολείου πέρυσι του γυμνασίου, η οποία με ενημέρωσε για το διαγωνισμό. Πίστευα από την πρώτη στιγμή ότι θα μπορούσα να είμαι η νικήτρια αυτού του διαγωνισμού. Να το προσπαθήσω, με βοήθησε με όλα τα διαδικαστικά, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο μέρος, να γράψω την έκθεση. Είχε καταλάβει την ιδιοσυγκρασία μου, ώστε να καταλάβετε ότι αυτό το ταξίδι είναι μια μοναδική ευκαιρία για μένα. Οι γονείς μου ήταν οι πρώτοι οι οποίοι με το που άκουσαν αυτή την ευκαιρία πίστεψαν σε μένα. Βασικά δεν πίστεψαν μόνο ότι μπορώ να κερδίσω, πίστεψαν ότι μπορώ να βγω πρώτη, όπως και συνέβη. Σίγουρα όμως και οι φίλοι μου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μένα από την πρώτη στιγμή, πίστεψαν ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί. Θα είμαι και εγώ μέσα σε αυτό και περιμένουν φωτογραφίες, εμπειρίες και να περάσουμε μετά το ταξίδι χρόνο. Σε διεθνείς εξελίξεις θα περάσουμε τώρα. Ξεκινάμε με την Ουκρανία, όπου είναι αμφίβολη η κατάπαυση του πυρός. Στην Γαλλία υπήρξε παρέμβαση του ΕΔΑΔΕ στην υπόθεση της ευθανασίας. Στη Βρετανία προβληματισμός εξακολουθεί να υπάρχει, να προκαλεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην Ουγγαρία θα δούμε τη σύνοδο των χωρών στο Βίσεγκραντ. Στην Αίγυπτο αρνείται ο Αλ-Σασί να παρέμβει για τους τρεις καταδικαστέντες δημοσιογράφους. Και στο Ιράκ θα δούμε τις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τους Κούρδους ηγέτες. Όλο το ρεπορτάζ είναι από το Euronews. Το ουκρανικό στρατιωτικό ελικοπτέρο από τους αποσχιστές έχει εξοργήσει την ουκρανική ηγεσία στο βαθμό που ο πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο να εξετάζει ως πιθανό ενδεχόμενο την πρόωρη λήξη της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας της Ουκρανίας, υπάρχει συστηματική παραβίαση της εκεχηρίας από τους αντάρτες, οι οποίοι καθοδηγούνται από το εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν τάχθηκε υπέρ της παράτασης της εκεχηρίας και ταυτόχρονα ζήτησε από τη Δούμα να άρει την απόφαση περί στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία. Η αναστολή της απόφασης δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι δεν θέλουμε να εποπτεύουμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα προστατεύσουμε τους Ρώσους, αλλά και το κομμάτι των Ουκρανών που αισθάνονται δεμένοι με το ρωσικό λαό ως εθνότητα, ως γλώσσα και ως πολιτισμό. Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί στρατιώτες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια παραβίασης της εκεχηρίας από την πλευρά των αποσχιστών. Αναφέρουν ότι δέχονται πυρά ελευθέρων σκοπευτών αλλά και όλμους. Από την πλευρά του και ο Αλεξάνδερ Μποροντά, ηγέτης της αυτόκλητης λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετσκ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να συνεχίζεται η κατάπαυση του πυρός. Ουκρανικό ελικόπτερο κατερρίφθη με πύραυλο από αυτονομιστές κοντά στο Σλαβιάνσκ στα ανατολικά της χώρας. Οι 9 επιβαίνοντες, 3 μέλη του πληρώματος και 6 τεχνικοί σκοτώθηκαν. Οι τεχνικοί είχαν εγκαταστήσει νωρίτερα ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να παρακολουθούνται οι παραβιάσεις του ειρηνευτικού σχεδίου. Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσένκο δήλωσε ότι θα μπορούσε να ακυρώσει την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε τη Δευτέρα. Εξάλλου νωρίτερα είχε δηλώσει πως οι φιλορώσοι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον στρατιωτικών σημείων όπου σκοτώθηκε ένας στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι 7. Oh.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρενέβη στην υπόθεση ευθανασίας που διχάζει τη γαλλική κοινή γνώμη. Ζητά από το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας να ακυρώσει την απόφασή του βάσει της οποίας δίνει το δικαίωμα στους γιατρούς να σταματήσουν την μηχανική υποστήριξη ασθενούς που εδώ και 6 χρόνια βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Πρόκειται για την υπόθεση του Βινσέν Λαμπέρ, ο οποίος το 2008 υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε ενώ κατευθυνόταν στην εργασία του. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέφυγαν οι γονείς του ασθενούς, ενώ τα αδέλφια του και η σύζυγός του συντάσσονται με την ιατρική άποψη που είναι αναφανδόν υπέρ της ευθανασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενώ η προστατευόμενη του μεγιστάνατων μέσων ενημέρωσης Ρούμπερτ Μέρντοκ, Ρεμπέκα Μπρουκς, αθωώθηκε από Βρετανικό δικαστήριο, ο πρώην δημοσιογράφος της εφημερίδας News of the World, Άντι Κόλσον, κρίθηκε ένοχος για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο Κόλσον είχε διατελέσει υπεύθυνος επικοινωνίας του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Βρετανίας. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την πρόσληψή του. Λυπάμαι ειλικρινά, ήταν μια λανθασμένη απόφαση, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ομάδες που αγωνίζονται κατά των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων θεωρούν πως η υπόθεση αποδεικνύει την αποτυχία του συστήματος που θα έπρεπε να ελέγχει το βρετανικό τύπο. Δεν πρόκειται για ένα πυροτέχνημα. Είναι κάτι που πραγματικά ρίζωσε στην εφημερίδα. Είναι πολύ θετικό που η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας. Ο κόσμος μπόρεσε να δει αυτό το είδος της πραγματικά κακής δημοσιογραφίας και ότι απλώς απέτυχαν οι μηχανισμοί που θα έπρεπε να αποτρέψουν κάτι τέτοιο, δηλώνει η υπεύθυνη της ομάδας Hacktoff. Το σκάνδαλο των υποκλοπών με στόχο την παραγωγή αποκλειστικών ρεπορτάζ συντάραξε την παγκόσμια κοινή γνώμη και ανάγκασε τον Μέρντοκ να κλείσει την εφημερίδα. Με την Ευρώπη να χρειάζεται νέα ενεργειακή πολιτική, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, έδωσε το παρόν στη Σύνοδο των Χωρών Βίσεγκρατ που αποτελούνται από την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Πολωνία. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη. Όλοι συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι λιγότερο εξαρτημένη ενεργειακά από τη Μόσχα. Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις ενεργειακές προμήθειες μας θυμίζουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική. Αν οι παρόντες κανονισμοί για τις τιμές στην ενέργεια οδηγήσουν σε υψηλό κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε χρειαζόμαστε νέους κανονισμούς προκειμένου να γίνει η ενέργεια φθηνή. Μετά την Ουγγαρία, την Προεδρία της Ομάδας των Χωρών Βίσεγκραντ θα αναλάβει η Σλοβακία. Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία είναι αποφασισμένες να εργαστούν από κοινού για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Βουδαπέστη μεταδίδει. Παρά το γεγονός ότι στη Σύνοδο ήταν παρόντες δημοσιογράφοι, δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε καμία ερώτηση. Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης επικαλέστηκε ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι μετά το διεθνής άλλο που προκλήθηκε από την καταδίκη τριών δημοσιογράφων του Αλ-Τζαζίρα. Μιλώντας σε τελετή αποφύτησης στρατιωτικών στο Κάιρο, ο Αλ-Σίσι υπογράμμισε πως δεν θα παρέμβει στη δικαστική απόφαση. Εάν επιθυμούμε ισχυρούς κρατικούς θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να μην τις σχολιάζουμε, ακόμα και αν άλλοι δεν τις καταλαβαίνουν. Σχολίασε για εκείνους που ζητούν παρέμβασή του επί της 7 ετούς κάθριξης για τους τρεις δημοσιογράφους, έναν Αυστραλό, έναν Καναδοεγύπτιο και έναν Αιγύπτιο, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τη μουσουλμανική αδελφότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας κάλεσε τον αναπληρωτή πρεσβευτή της Αιγύπτου για να του εκφράσει απογοήτευση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός πάντως επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να εμπλακούμε σε μια άχρηστη διπλωματία υψηλών τόνων, διότι αυτό δεν θα κάνει καλό στον Πίτερ Γκρέστε και στους δύο συναδέλφους του από το Αλ Τζαζίρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με ηρεμία, υπομονή και λογική στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, σημείωσε με έμφαση ο Τόνι Άμποτ, ο οποίος αναφέρθηκε και στα περιθώρια του Προέδρου να παρέχει χάρη στους καταδικαστέντες. Η καταδικαστική απόφαση για τους τρεις δημοσιογράφους έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογραφικές ενώσεις, καθώς και στην Αυστραλία. Κρίσιμες συνομιλίες με την ηγεσία της αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο Ιράκ είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κούρδος πρόεδρος Μασούντ Μπαρζανί τόνισε πως η ενότητα του Ιράκ βρίσκεται σε κίνδυνο. Γι' αυτό ο Τζον Κέρι επιχείρησε να πείσει τους Κούρδους να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να μείνει η χώρα ενωμένη και να αντιμετωπίσει τους τζιχαντιστές που προελάβουν.
Τις τελευταίες ημέρες, η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας ανάμεσα στις δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, στην κουρδική περιοχή, ήταν εξαιρετικά κρίσιμη στην προσπάθεια να χαραχθεί μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε. Το Υπουργείο Άμυνας του Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από αεροπορική επίθεση εναντίον τζιχαντιστών που έχουν αναπτυχθεί στο διελιστήριο της Μπαϊτζή στα βόρεια της Βαγδάτης. Αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι τζιχαντιστές ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το διελιστήριο. Όμως, δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν πως ο Ιρακινός στρατός ενισχύθηκε και κατάφερε να αποκρούσει την επίθεση. Στο χώρο της υγείας θα πάμε τώρα. Εξαιτίας της μαζικής και συχνής χρήσης αντιβιωτικών, τα μικρόβια έχουν γίνει πλέον όλο ένα και πιο ανθεκτικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η δράση και η αποτελεσματικότητα των υπάρχοντων αντιβιωτικών φαρμάκων. Το επίγον είναι πως πρέπει με αποτέλεσμα να ενισχύσουμε την έρευνα σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα βακτήρια μεταλλάσσονται και τα αντιβιωτικά πλέον δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε μια έρευνα που πραγματοποιείται για να δημιουργήσει νέα ισχυρά αντιβιωτικά στη μάχη κατά των βακτήριων. Science. Εξαιτίας της μαζικής και συχνής χρήσης αντιβιωτικών, τα μικρόβια έχουν γίνει πλέον ολοένα και πιο ανθεκτικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η δράση και η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων αντιβιωτικών φαρμάκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρονιά, εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας των αντιβιωτικών, πεθαίνουν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι στην Ευρώπη. Το πιο παράδοξο είναι ότι η υγεία μας είναι πολύ πιο ευάλωτη όταν βρισκόμαστε στα νοσοκομεία, καθώς εκεί βρίσκουμε αρκετά συχνά πολύ ανθεκτικά βακτήρια. Το επίγον είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την έρευνα σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα βακτήρια μεταλλάσσονται με αποτέλεσμα τα αντιβιωτικά να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτό κάνει λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρ η ομάδα του καθηγητή Κόσενς. Τα βακτήρια είναι πανέξυπνοι οργανισμοί, γιατί καταφέρνουν και βρίσκουν τρόπους να προστατευτούν από την αντιβίωση. Για να προστατευτεί από ένα αντιβιωτικό, ένα μικρόβιο μπορεί καταρχάς να αλλάξει όψη. Το φάρμακο που έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη φόρμουλα πλέον δεν το αναγνωρίζει, με αποτέλεσμα να μην το καταπολεμάει. Άλλα βακτήρια απλώς κλείνουν τις πύλες εισόδου τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν τα αντιβιωτικά στο εσωτερικό του κυτάρου. Άλλα βακτήρια κατασκευάζουν μηχανισμούς απόθυσης που πετάνε έξω τη φαρμακευτική ουσία πριν καταφέρει να πετύχει το στόχο της. Μερικές μεταλλάξεις επιτρέπουν στα βακτήρια να παράξουν ένζυμα που αδρανοποιούν την αντιβίωση, ενώ άλλες μεταλλάξεις του βακτηρίου απλά καταστρέφουν το κύτταρο στο οποίο στοχεύει η φαρμακευτική ουσία. Αν κατανοήσουμε όλες αυτές τις άμυνες των βακτηρίων, ίσως σταδιακά καταφέρουμε να ανακαλύψουμε πιο αποτελεσματικές αντιβιώσεις. Πρόσφατα, οι ερευνητές έκαναν μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη στη μάχη ενάντια σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, την πολυανθεκτική φυματίωση. Τα μικρόβια που γεννούν αυτή την ασθένεια, που μεταδίδεται πολύ εύκολα με τον αέρα, έχουν μεταλλαχθεί στο πέρασμα των ετών και σε μερικές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στα φάρμακα. Ένα βέλγικο εργαστήριο έχει αναπτύξει πρόσφατα μια ουσία που βοηθά αποτελεσματικά στη θεραπεία του συγκεκριμένου τύπου φυματίωσης. Επικεφαλής των ερευνών είναι ο γιατρός Ζερόν Γκιγεμόν και ο καθηγητής Κοέν Αντρίς, που έχουν κάνει πειράματα με χιλιάδες χημικές ουσίες ξανά και ξανά. Οι κόποι τους έπιασαν τόπο μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες με την ανακάλυψη του Μπετακυλίν, του νέου σκευάσματος κατά της φυματίωσης. Το μπετακυλίν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντιβιωτικό, υπό την έννοια ότι είναι το πρώτο φάρμακο που έχει παρουσιαστεί ποτέ και το οποίο έχει να κάνει με την αναπαραγωγή ενέργειας μέσα στα βακτήρια. Τους διακόπτει την ενέργεια, κάτι που σταματά αμέσως την αναπαραγωγή τους. Κατά κάποιο τρόπο τα βακτήρια παγώνουν και μετά από δύο μέρες πεθαίνουν. Αυτό είναι ένα βίντεο σε γρήγορη ταχύτητα του τι συμβαίνει όταν ένα μύκο βακτηρίδιο χάνει ενέργεια και σταδιακά πεθαίνει όταν εκτεθεί στο συγκεκριμένο φάρμακο. Τα παθογόνα της πολυανθεκτικής φυματίωσης φαίνεται μάλιστα να αναπτύσσουν μικρή αντίσταση σε αυτή την αντιβίωση. Αντίστοιχα, αντιβιωτικά τεστάρονται αυτή την περίοδο και σε άλλα μέρη, για παράδειγμα το Lactivisin στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Το Lactivisin είναι μια χημική σύνθεση που παράγεται από μύκητες. Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 80. Παίζει ένα σημαντικό αντιβακτηριδιακό ρόλο, αλλά το βασικό πρόβλημά του ήταν ότι ήταν τοξικό για τον άνθρωπο.
Οι ερευνητές όμως έχουν καταφέρει να εξαλείψουν πλέον αυτή την τοξικότητα. Η σύνθεση που δοκιμάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης επιτυγχάνει να εμποδίσει τα μικρόβια να βρουν άλλο τρόπο επιβίωσης. Οι έρευνες σε αυτό το τομέα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, καθώς ο αγώνας για τη δημιουργία νέων αντιβιωτικών είναι πολύ κρίσιμος για την πάταξη όλων των μικροβίων που μεταλλάσσονται και οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο κάθε χρόνο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Εμείς θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί να σας πούμε όλες τις εξελίξεις από την επικαιρότητα και από το χώρο της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος καθώς και του πολιτισμού. Από εμάς καλημέρα σας.